κατηγορούμενος για λευθερωρία τσιγάρων και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, που συνελήφθη στα τέλη Ιουνίου από την ασφάλεια Θεσσαλονίκης, εκτείει ήδη την ποινή του, χωρίς να έχει δικαστεί. Συνοδευόμενος από το συνήγορό του, ομολόγησε την πράξη του στον εισαγγελέα και συμφώνησαν στην ποινή που θα του επιβληθεί 6 χρόνια και 30 μήνες. Είναι η πρώτη περίπτωση ποινικής διαπραγμάτευσης στην Ελλάδα που εφαρμόστηκε στη Θεσσαλονίκη. Πρόσφατα είχαμε την πρώτη ποινική διαπραγμάτευση που έλαβε χώρα στα δικαστήριά μας, όπου ο κατηγορούμενος υπέβαλε το σχετικό αίτημα, ομολόγησε την πράξη του και στη συνέχεια μέσω του αρμοδίου εισαγγελέα υποβλήθηκε η δικογραφία στο δικαστήριο για να επικυρώσει την συμφωνία αυτή. Το δικαστήριο δεσμεύεται στο να μην επιβάλλει ποινή υψηλότερη από αυτήν που έχει συμφωνηθεί. Η ποινική διαπραγμάτευση αποτελεί μία από τις καινοτομίες που εισήχθησαν στην ποινική δικαιοσύνη με την εφαρμογή των νέων κωδίκων. Ήταν ένας θεσμός που καθυστερημένα εισήχθη στο ελληνικό δίκαιο, δεδομένου ότι στο εξωτερικό είναι ευρύτατα διαδεδομένος. Σημειώνω ότι μόνο η Ελλάδα, η Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν δεν έχουν στους θεσμούς ποινικής δικαιοσύνης το θεσμό της ποινικής διαπραγμάτευσης. Είναι ένας θεσμός ο οποίος βοηθάει στην γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης στις περιπτώσεις όπου ο κατηγορούμενος ομολογεί την πράξη του και ουσιαστικά επιθυμεί μια επίοικη μεταχείριση από το δικαστήριο. Η διαδικασία είναι γρήγορη. Το πλάνο της συμφωνίας είναι συγκεκριμένο και επίοικες σε σχέση με τις ποινές που προβλέπονται για τα αδικήματα που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος. Μετά τη συμφωνία, η ποινή επικυρώνεται άμεσα από δικαστήριο που δεν εξετάζει την ουσία της υπόθεσης, όμως έχει τη δυνατότητα να μειώσει και άλλο την ποινή. Ο καταδικαστής οδηγείται στις φυλακές και η υπόθεση ολοκληρώνεται χωρίς δίκες και καθυστερήσεις. Ουσιαστικά ο θεσμός αυτός είναι ένας θεσμός που έχει έρθει από άλλες ένομες τάξεις με μια άλλη φιλοσοφία δικαίου στη λογική και της πιο γρήγορης ολοκλήρωσης της διαδικασίας και της αποσυμφόρησης έτσι, των δικαστηρίων από μεγάλο όγκο υποθέσεων. Κερδίζει πρώτον το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, διότι με τον τρόπο αυτό επιτυχάνεται μια ταχύτητα, αποσυμφορείται δηλαδή αυτό που βλέπουμε σήμερα. Και κατά δεύτερον, κερδίζει και ο ίδιος και ο κατηγορούμενος με την έννοια ότι εξασφαλίζει με τον τρόπο αυτό μια επίοικη μεταχείριση, την οποία αν πήγαινε σε ένα δικαστήριο θα ήταν αμφίβολο αν θα την είχε. Δηλαδή, είναι πολλές περιπτώσεις στα ποινικά ακροατήρια όπου ο κατηγορούμενος ήδη ομολογεί από την προδικασία. Λέει πραγματικά, έχω τελέσει την πράξη. Και πηγαίνει σε ένα δικαστήριο προκειμένου να έχει μια επιμέτρηση ποινή τέτοια που να τον οδηγήσει σε μια χαμηλή ποινή. Αυτό λοιπόν μπορεί να το κερδίσει με ένα αίτημα για την ποινική διαπραγμάτευσή του. Ο θεσμός της ποινικής διαπραγμάτευσης είχε προταθεί εδώ και χρόνια. Όμως η διστακτικότητα των θεσμών της δικαιοσύνης ανέβαλε διαρκώς την εφαρμογή του.